μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Με γραπτή δήλωσή του ευχαρίστησε τον κύριο πρόεδρο της ΑΕΚ, τον κύριο Στράτο, τον κύριο Πασχάλη Παπαδόπουλο και τον κόσμο της ΑΕΚ για την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν για την πραγματοποίηση της μεταγραφής του, η οποία στοίχησε στο δικέφαλο περίπου 480 εκατομμύρια και δύο παίκτες. Ο ένας θα είναι σίγουρα ο Παντελής Κωνσταντινίδης, ενώ ο Βασίλης Δημητριάδης δεν δέχεται να δοθεί ως αντάλλαγμα και από τις διακοπές όπου βρίσκεται έδωσε τέλος από την πλευρά του στην καριέρα του στην ΑΕΚ, δηλώνοντας: από σήμερα με παρελθόν για την ΑΕΚ στον Απόλλωνα δεν πηγαίνω, αλλά ούτε συνεχίζω στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έρχομαι στην Αθήνα προκειμένου να πάρω το δελτίο μου. Πείτε στον κύριο Τροχανά ότι με βρήκε και δεν τον βρήκα στην ΑΕΚ. Δεν επιτρέπεται να μαθαίνω από άλλους ότι είμαι αντάλλαγμα. Αγαπώ τον κόσμο και θα το θυμάμαι. Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός από το πρωί με ανακοίνωσή του είχε αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του Ντέμι Νικολαίδη, ενώ σήμερα έφτασε για να συζητήσει με την ΑΕΚ ο διεθνής Γεωργιανός αμυντικός Κάχαμπερ Τσχατάτζε. Λέει ότι η ΑΕΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια μεγάλη ομάδα που παίζει συνεχώς στην Ευρώπη. Και αν θα γίνει μεταγραφή και θα συμφωνήσει με την ομάδα, θα είναι ευχαριστημένη. Και περνάμε στα μετά. Να περάσουμε στο επόμενό μας θέμα. Για τα επόμενα 3 χρόνια ανήκει από χθες στην ΑΕΚ ο Ντέμις Νικολαίδης. Το σύλλογο της μεταγραφής αυτής που κράτησε 1 χρόνο τώρα πήρε τέλος χθες βράδυ, ενώ σήμερα ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι παρετείται από την προσπάθεια απόκτησής του. Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είναι από σήμερα ο Ντέμις Νικολαίδης. Ο διεθνής